Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε ΠΑΟ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Θα πάμε παρέα και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε όλη την επικαιρότητα την οποία έχει να κάνει με τον ΠΑΟ, με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Αλλά φυσικά με το ποδόσφαιρο να είναι πάντα στο προσκήνιο, πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες που έχει μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά και σημαντικά παιχνίδια στην Ελλάδα, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι λίγο και ως ένα βαθμό νορμάλ το να συζητάμε για αυτό το οποίο παίζεται με ΑΙ από την ομάδα στην Ευρώπη. Φαίνεται να είναι κοντά σε ένα πολύ μεγάλο στόχο, θα φανεί αν μπορεί να το καταφέρει στη ρεβάνς. Ωστόσο η ρεβάνς είναι Τετάρτη και μέχρι τότε υπάρχει ένα παιχνίδι μεθαύριο με τον Βόλο και μάλιστα εκτός έδρας, το οποίο έχει και αυτό τη σημασία του. Λιγότερη σημασία από ότι το μάτς Τετάρτης με την Κράσνονταρ, η ρεβάνς, αν σκεφτούμε τι διακυβεύεται στο ένα παιχνίδι του Σαββάτου και τι διακυβεύεται στο άλλο, αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς και το δεύτερο έχει πολύ μεγαλύτερη ή μάλλον έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και παίζονται πολύ περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ανάμεσα, ή μάλλον πριν το πρώτο παιχνίδι με την Κράσνονταρ και ανάμεσα στο παιχνίδι με την Μπενφίκα και με την Κράσνονταρ, είχε εκείνη την απώλεια με τον Ατρόμητο, εκείνη την ισοπαλία, ουσιαστικά δεν έχει μάλλον την πολυτέλεια να κάνει κι άλλη, να έχει κι άλλη απώλεια σε αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο. Βέβαια, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα, μιλάμε για ένα μαραθώνιο, οπότε προφανώς και κάποιες γκέλες που μπορεί να γίνουν στην αρχή μπορεί να τις καλύψεις στην πορεία, έτσι. Αλλά στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα είναι πάλι οι δύο οι οποίοι θα διεκδικούν τον τίτλο, αντιλαμβανόμαστε ότι μια απόσταση 4 βαθμών, θεωρητικά, έστω και αν ο Ολυμπιακός έχει να παίξει με την ΑΕΚ, την πρώτη αγωνιστική και όλα αυτά, είναι μια απόσταση η οποία δεν είναι και τόσο εύκολο να καλυφθεί όπως σε άλλα πρωταθλήματα, να το πω έτσι. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Γι' αυτό λέμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πρώτο το Βόλο και νομίζω ότι το μυαλό όλων πρέπει να είναι εκεί μέχρι το Σάββατο, μέχρι να τελειώσει εκείνο το παιχνίδι, να κάνει τη δουλειά του σε εκείνο το παιχνίδι εύκολα, δύσκολα, με καλή εμφάνιση, με κακή, όπως θέλει, με αλλαγές στην ενδεκάδα, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα εν ώψη του αγώνα με την Κράσνονταρ, αν θα χρειαστεί ο Φερέιρα να προχωρήσει και σε κάποιες διαφοροποιήσεις στο αρχικό ρόστερ, που νομίζω θα το κάνει, δεν ξέρω αν θα το κάνει στο βαθμό που το έκανε, ας πούμε, τον Ατρόμητο για παράδειγμα, αλλά είναι πιθανό να το πραγματοποιήσει και σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι για παράδειγμα, ένα θα πω, το οποίο έχει να κάνει με τη δεξιά πλευρά, θα δούμε τον Κρέσπο, δύσκολα, είναι διαφορετικά και τα χαρακτηριστικά του αγώνα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, και πάλι θα προτιμηθεί ο Ελκαντουρί να πάρει ανάσεις, όπως προτιμήθηκε με τον Ατρόμητο, και αυτό φάνηκε πως, ή μπορεί να προτιμηθεί να πάρει ο Σβάμπ ανάσεις σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά είναι ένα μάτς το οποίο είναι σε ένα momentum τέτοιο που είναι δύσκολο, αλλά μια ομάδα η οποία, ναι μεν, έχει βάλει ένα μεγάλο στόχο και είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος αυτός της εισόδου στους ομίλους του Champions League, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει ψηλούς στόχους και στην Ελλάδα και θα πρέπει να μάθει από την αρχή να ζει με αυτούς. Έλεγα χθες, έτσι, μιλώντας για το παιχνίδι με την Κράσνονταρ, ότι η ομάδα αυτή, με όποιες διαφοροποιήσεις έχουν υπάρξει από το πώς τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και πώς έχει ξεκινήσει αυτή, έχει, για μένα, έχει κάνει πολύ σημαντικά άλματα στο κομμάτι της νοοτροπίας της αυτοπεποίθησης. Γιατί εξηγούσα και χθες ότι ο τρόπος που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν, που τελείωσε χωρίς να υπάρχει ικανοποίηση, το μόνο που υπήρχε ήταν το μίνιμουμ της δεύτερης θέσης, ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε από το τέλος προηγούμενης και την έναρξη της επόμενης. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει κάνει σημαντικά άλματα σε αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κεφαλαιοποιήσει και να το δείξει και στην Ελλάδα. Στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για παράδειγμα, που ήταν και αυτό ανάμεσα σε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια μετά από μια μεγάλη πρόκριση
επί της Μπενφίκα και πριν από το πρώτο μάτς με την Κράσνονταρ, δεν το έδειξε. Δεν έδειξε δηλαδή τον ίδιο βαθμό συγκέντρωσης και όλα αυτά. Θα μου πεις, αν δεν ερχόταν αυτό το γκολ του Μιχάη, έτσι όπως ήρθε, από μια άτυχη στιγμή, θα είχε κερδίσει και θα κάναμε κουβέντα. Συμφωνώ. Σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικά στην αρχή, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για παιχνίδια που ουσιαστικά είναι ανάμεσα σε πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς, που όσο και να το κάνουμε, όσο και να το δουλέψουν μέσα στην ομάδα, όσο και να το προσπαθήσουν, προφανώς και στο μυαλό των περισσότερων είναι το μάτς της Τετάρτης με την Κράσνονταρ. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να τα πάρεις. Από τη στιγμή που τα παίρνεις, κανένας δεν ασχολείται περαιτέρω. Αν έχεις κάνει καλή εμφάνιση και αν σου βγήκαν πράγματα και όλα αυτά. Λίγοι ασχολούνται με αυτό όταν τα παίρνεις αυτά τα παιχνίδια. Η κουβέντα γίνεται όταν δεν τα παίρνεις. Όπως έγινε το Ανατρόμητο για παράδειγμα. Που όπως θα μπορούσε να το έχεις πάρει, γιατί μένουμε στην. Είπα για τη φάση του Μιχάη πριν, ας πούμε, το αυτόν γκολ. Που όντως αν δεν ερχόταν εκείνη την ώρα, λογικά ο Πάχο τον περίμενε μετά το παιχνίδι, θα μπορούσε από πριν να έχει μείνει και πίσω στο σκόρ και να μην το γυρνούσε ποτέ. Στις φάσεις του Ανατρόμητου. Και στο δοκάρι που είχε. Έτσι. Είναι το πώς κάθεται το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν, το μυαλό όλων θα πρέπει να είναι στο μάτς του Σαββάτου και στο πώς θα βρεθεί τρόπος είτε εύκολα είτε δύσκολα η ομάδα να πάρει την νίκη, να είναι ήρεμη όσον αφορά την Ελλάδα, γιατί ό,τι και να γίνει με την Κράσνονταρ τη Τετάρτη, η ζωή συνεχίζεται. Έτσι, δεν είναι ένα παιχνίδι και τελειώσαμε, δεν έχει κάτι άλλο από εκεί πέρα. Ή το ΠΑΟ καταφέρει και περάσει και έχει πετύχει ένα πολύ μεγάλο στόχο, έχει γεμίσει τα ταμεία του και έχει πλέον μια πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους τους παίκτες το να είναι στους ομίλους Champions League, είτε αποκλειστεί και πρέπει να συνεχίσει στην Ελλάδα και στο Europa League. Δεν σταματάνε όλα την Τετάρτη, ό,τι και αν γίνει. Είτε είναι μια μεγάλη επιτυχία, είτε ένας αποκλεισμός. Έτσι. Οπότε λοιπόν, η δουλειά είναι του Σαββάτου σε πρώτη φάση, στο παιχνίδι με τον Βόλο. Η ομάδα ουσιαστικά από χθες ξεκίνησε την προετοιμασία της, αλλά χθες πριν αναχωρήσει από τη Ρωσία έγινε ένα ξεμούδιασμα ουσιαστικά, να το πω έτσι, για τους περισσότερους και μια προπόνηση για όσους δεν παίξανε. Σήμερα με την. Χθες επέστρεψε το μεσημέρι, χθες το απόγευμα μάλλον η αποστολή επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα συνέχισε την προετοιμασία της εν ώψη Βόλου. Και βέβαια ήταν και η πρώτη των δύο καινούργιων μεταγραφικών αποκτημάτων, που είναι και οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες ένα καινούργιο στοιχείο. Θα είναι καινούργιο στοιχείο για το Σάββατο, θα το δούμε. Αν θα είναι καινούργιο στοιχείο για το Σάββατο, τουλάχιστον για τον Τσόλακ, που το πιθανότερο. Εντάξει, όπως έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ και στις κουβέντες που κάνουμε και με το Στέριο και με το Σταύρο, ότι ο Φερέρα γενικά δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δείχνει πράγματα στις προπονήσεις. Έτσι να δείχνει το τι ακριβώς θα κάνει. Ωστόσο. Η λογική των περισσότερων λέει ότι από τη στιγμή που ο Πάκο έχει αυτό το κενό που έχει στην κορυφή της επίθεσής του και ο Τσόλακ έχει έρθει για να βοηθήσει άμεσα και νομίζω ότι θα θέλει και λίγο ρυθμό εν ώψη της Τετάρτης, το πιθανότερο είναι το Σάββατο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν ξέρω αν η εικόνα του είναι τέτοια, θα φανεί αυτές τις πρώτες μέρες που είναι με την ομάδα ούτως ώστε να μπορεί να πάρει συμμετοχή και ως βασικός, έτσι δεν μπορώ να το αποκλείσω σήμερα που μιλάμε. Ωστόσο είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Και αυτό με τους δύο νέους, και για τον Τσόλακ που μένουμε εμείς λίγο παραπάνω, αλλά και για τον που κόλλησα από και τον Αγγέ, έτσι, που και αυτός είναι ένα καινούριο πρόσωπο και αυτός είναι σε μια θέση που υπάρχει κενό και μάλιστα σημαντικό, που ναι μεν εκεί το όποιο κενό θεωρητικά καλύπτεται πιο εύκολα από ότι αυτό που υπάρχει στην κορυφή της επίθεσης, στη λογική ότι με τον Κρέσπο τέλος πάντων στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ κάποια πράγματα έχει κάνει, έτσι, με την Μπεσίκτας πήγε καλά και με την Κράσνονταρ όσο μπορούσε πήγε καλά, κράτησε τη θέση του, αλλά δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και με την Κράσνονταρ βλέπουμε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο που ΠΑΟΚ είχε την κατοχή, να το πω έτσι, είχε περισσότερο τον έλεγχο της μπάλας, ότι πήγαινε πολύ μόνο από τα αριστερά, λόγω και του Γιαννούλη. Να δούμε πώς είναι και οι δύο αυτοί παίκτες που μπορεί να αποτελέσουν κάτι καινούριο και για το Σάββατο με τον Βόλο, αλλά και για το παιχνίδι της Τετάρτης, τη Ρεβάνς με την Κράσνονταρ. Οπότε, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το μάτς του Σαββάτου είναι σε αποδιφάση και νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλοι. Το έχω πει πολλές φορές ότι δεν πιστεύω ότι κανένας παίκτης μπαίνει για να παίξει ένα παιχνίδι και στο μυαλό του είναι ότι σε 5 μέρες έχει ένα άλλο.
Ωστόσο, μπορεί ένα παίκτη με το επόμενο παιχνίδι να είναι πολύ μεγάλο, να είναι λίγο πιο προσεκτικό. Να μην βγάζει τόσο μεγάλη ένταση στο παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά του. Γι' αυτό λέω ότι η ουσία το Σάββατο είναι είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με κάποιες αλλαγές που θα δούμε αν θα τις κάνει ο Φερέιρα, η ομάδα να κάνει τη δουλειά της, να είναι όπως πρέπει όσον αφορά την νοοτροπία της, που είναι το πιο σημαντικό, να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και από εκεί και πέρα να εστιάσει πια στο 1000% στην πολύ μεγάλη ρεβάνς με την Κράσνονταρ. Μια που λέω για την Κράσνονταρ, είναι ακόμα ένα ερωτηματικό το τι ακριβώς συμβαίνει με τον Βάντερσον, που είναι σημαντικός παίκτης. Αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει προκύψει ακόμα κάτι επίσημο από πλευράς Κράσνονταρ, ωστόσο υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία προκειμένου να φανεί αν έχει υποστεί θλάση. Και είναι ένα ζήτημα αυτό για την Κράσνονταρ. Είναι σημαντικός ο Βάντερσον, είναι ένας παίκτης που παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η Κράσνονταρ από τη μέση και μπροστά. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα φανεί στην πορεία. Νομίζω η Κράσνονταρ έχει παιχνίδι εκτός έδρας και αυτή το Σάββατο με τη Σότσι. Με τη Σότσι το θυμάμαι, δεν είμαι 100% σίγουρος αν παίζει το Σάββατο. Το αναφέρω τον Βάντερσον γιατί αυτό που έβγαινε τέλος πάντων από την Ρωσία είναι ότι είχε κάνει εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του ζητήματος. Τώρα, αν γίνεται μαγνητική τομογραφία περισσότερες φορές, γίνεται για κακό λόγο. Δηλαδή, ακόμα και μια διάταση να είναι, το να είναι έτοιμος για να μπει και να παίξει 90 λεπτά σε μια εβδομάδα, 8 μέρες, μου φαίνεται λίγο δύσκολο για τον παίκτη της Κράσνονταρ. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε. Θα το δούμε το πώς θα εξελιχθεί και αυτό το ζήτημα. Μετά τις 8 θα κάνουμε έτσι και μια κουβέντα με τον Στέλιο τον Αναστασιάδη, έτσι για να δούμε τι ακριβώς υπάρχει και στο κομμάτι του ρεπορτάζ πιο εξειδικευμένα, εν όψη και του αγώνα του Σαββάτου και γενικά και τι συμβαίνει στην προπόνηση, κάποια άλλα έτσι θέματα που υπάρχουν δεξιά-αριστερά. Θα αναφερθούμε λίγο στο μπάσκετ σήμερα, στο τελευταίο κομμάτι, καθώς περιμέναμε θεωρητικά έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων το Σάββατο με τον Πανιόνιο ή τέλος πάντων όποια ομάδα θα κατέβει ενός Πανιόνιου, στη εφηβική του ομάδα ή το οτιδήποτε, αλλά δεν θα γίνει κάτι τέτοιο το Σάββατο. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μετατέθηκε για την άλλη εβδομάδα, για το άλλο Σάββατο, και έτσι μετά από 7 μήνες αγωνιστικής απραξίας επίσημης, ο ΠΑΟΚ θα κληθεί λογικά να παίξει 3 μάτς σε μια εβδομάδα, προκειμένου ο Πανιόνιος να έχει βρει τον τρόπο τέλος πάντων να κατέβει και να παίξει, γιατί αν δεν κατέβει έχει ένα μείον 2, και αν κάνει η ομάδα πιο μετά τέλος πάντων θα ξεκινήσει με μείον 2, οπότε δεν σώζει την κατηγορία με τίποτα. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει γενικότερα και να κάνει η ομάδα. Ο Πανιόνιος σήμερα που μιλάμε, χθες είχε σήμερα που μιλάμε δεν έχει τίποτα, ούτε διοίκηση, ούτε ομάδα, ούτε προπονητή, ούτε τίποτα. Θεωρητικά είναι σε μια κουβέντα τέλος πάντων εκεί οι άνθρωποι του με επιχειρηματίες για να αναλάβουν την επόμενη του μέρα. Δεν έχει προκύψει κάτι μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει το μάτς και το άλλο Σάββατο. Και σήμερα μιλάμε στον αέρα, είχαμε αναφερθεί και μέσα στο ΠΑΟΚ Κώστας για το τι ακριβώς παίζει. Απλά δεν υπήρχε από πουθενά μέχρι σήμερα κάποιο πληροφόρηση ότι μπορεί να πάει για αναβολή το παιχνίδι. Ήταν έκπληξη για αναβολή. Για μετάθεση του μια εβδομάδα. Ήταν κάτι που δεν το περίμεναν και περισσότερο. Τέλος πάντων, έχει προχωρήσει και ένα ζήτημα και με τον Τσαλμπούρ για τον ΠΑΟΚ. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να είναι και καλό ότι πήγε το ματς πίσω. Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί η προετοιμασία του μπασκετικού ΠΑΟΚ γίνεται μέσα σε προβλήματα, με απουσίες, χωρίς να μπορούν έτσι να δουλέψουν όλοι μαζί. Αλλά γενικά το μπάσκετ και με το Super Cup, το οποίο είναι από χθες τα παιχνίδια, και σήμερα το βράδυ τελικός που είναι ανάμεσα στο Περιστέρι και τον Προμηθέα, έπαιζε και ο Παναθηναϊκός, μπαίνει λίγο σε μια διαδικασία να ξαναέχουμε δράση. Είχε περάσει πάρα πολύ καιρός χωρίς καθόλου δράση. Έστω και το Super Cup είναι μια αρχή, και το κύπελο βέβαια, το οποίο είναι σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τις ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας. Τώρα μπαίνουν και οι ομάδες της Basket League αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, κυρίως στο τελευταίο μισάριο, ασχοληθούμε και μετά του μπάσκετ. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Live Casino 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και Blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί
και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τους 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους και βέβαια στο στοίχημα.gr ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και φυσικά πλούσιο παιχνίδι στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις από το στοίχημα.gr. Κέντρο διαβίου μάθηση Data Labs μαζί μας. Σεμινάρια μπαρίστα για να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα, επαγγελματίας bartender με πιστοποίηση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού και φυσικά στη Data Labs πάντα σεμινάρια στην πληροφορική, προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου για να αποκτήσετε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Σημαντικό για τις ημέρες που περνάμε το ότι η Data Labs δίνει δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση. Εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας. datalabs.edu.gr στο σελίδα και φυσικά τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. Και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας πάντα μαζί μας. Κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό. Έχει να κάνει με τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Είτε έχει να κάνει με νησιτική διδασκαλία, με χορό, με μουσικοκινητική αγωγή, με ρομποτική, με οικαστικά, με διάφορες ακόμα δραστηριότητες, οι οποίες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.ευκαρπίας.gmail.com. Αυτά λοιπόν σαν μια πρώτη έτσι εισαγωγή για τα σημερινά. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο παρέα και με Στέλιο Αναστασιάδη για να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στα του ποδοσφαίρου. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 9 και σήμερα. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα. Πάμε να τα συζητήσουμε μαζί με τον καλό φίλο και συνάδελφο Στέριο Αναστασιάδη. Καλησπέρα, Στέριο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε μου? Όλα καλά. Όλα από έλεγχο, εντάξει. Βέβαια. Χαίρομαι. Χαίρομαι. Ωραία. Για πες, τι έχουμε, φίλε? Κοίταξε, το, Βόλος το πάω, θέμα των... Σάββατο. Δεν ασχολείται κανείς. Βόλος ΠΑΟΚ. Δεν ασχολείται κανείς, Όντως, όντως. Πάρε, κοίταξε, το θέμα των τελευταίων λεπτών, να πάρουμε χρονικά από την ανάποδη λίγο. Ναι, ναι. Από τα πιο πρέσκα είναι η συμμετοχή του Τσόλα και ο Αγγέ στην προπόνηση τη σημερινή, που τελείωσε πριν από λίγο. Έχουν βγάλει και φωτογραφίες, είπα, πριν από λίγα λεπτάκια. Okay. Και ο Τσόλα και ο Αγγέ, η ουσία είναι αυτή. Συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση, η οποία έγινε σε δύο γκρουπ, τα κλασικά, όσοι παίξαν βασική με την κράσουν από θεραπεία, οι υπόλοιποι κανονικά. Με τους υπόλοιπους ήταν και ο Κροάτης και ο Σενεγαλέζος. Προπόνηση κανονικά, πήραν μέρος και στην και στο οικογενειακό δίτερμα. Πολύ, μάλιστα, καλό. Πολύ καλό αυτό. Πολύ θετικό νέο. Ναι, και ο Κροάτης σκόραρε. Ο Τσόχι γκολ. Πρόσεξε. Ναι. Πρόσεξε. Τώρα σκόραρε ένα, σκόραρε δύο, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά σκόραρε, αυτό είναι de facto. Θα περιμένουμε και το βίντεο της ΠΑΕ για να δούμε, να έχουμε και εικόνα από, από το πρώτο ή από τα πρώτα γκολ του Κροάτη. Ναι. Εντάξει. Γνωρίστηκε με τους συμπαίκτες του και τα μέλη του τεχνικού team. Ιδιαίτερα ευδιάθετος. Δηλαδή στα όρια, ας πούμε, του δημοσιοσχετίστα, χαιρετούσε όλο τον κόσμο με το χαμόγελο στα χείλη. Εντάξει, Στέριο, τι να κάνει μπουντρούχος, θα είναι ρε φίλε, μια γωνία να κάθεται. Είναι επικοινωνιακός. Okay. Ο Κροάτης έχει αλλάξει και πολλές ομάδες. Okay. Το λέγαμε από την αρχή ότι δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμοστικότητας, έχω την εντύπωση. Εντάξει, όταν έχεις ταξιδέψει σε χώρες και έχεις παίξει σε πολλές ομάδες, δεν σου είναι και τόσο δύσκολο να προσαρμοστείς σε μια νέα ομάδα που παραδοσιακά το κλίμα είναι εύκολο για ένα νέο ποδοσφαιριστή. Στο ΠΑΟΚ τελευταίων ετών. Ναι. Μπαίνουν εύκολα στο κλίμα. Δεν ήταν μουντρούχος το ΑΚΕ. Απλά ξεκίνησε με τον Τζόλακ. Εντάξει. Ναι. Απλώς ήταν ένα κλικ παραπάνω, έτσι, επικοινωνιακός ο Κροάτης. Λοιπόν, ναι, δεν τους πήραμε για την επικοινωνία, ούτε για να τους κάνουμε μέτρες σε μαγαζιά. Οκ. Okay. για την ουσία τους απέκτησε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Κροάτης σίγουρα θα είναι αποστολή. Ναι. Για το μεθαυριανό παιχνίδι. Και νομίζω ότι θα αγωνιστεί κιόλας. Τώρα για τον Ουακέ, πρώην Φακέ, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι απίθανο και αυτός να είναι στην αποστολή. Αν η αποστολή ήταν 20, νομίζω και οι δύο θα ήταν σίγουρα μέσα.
Ναι. Αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα. Κοίτα, το πιο σημαντικό... Όχι, κάτσε, περίμενε. Η αποστολή 20 είναι στη Super League. 5 αλλαγές. Ναι, οκ, ό,τι και να είναι. Ναι, θα είναι μέσα σωστά. Και δύο νομίζω. Καλά κάνεις. Νομίζω ότι κάπου είδα σήμερα ότι θα είναι και στους ομίλους Champions League του Europa League 5 οι 5 αλλαγές. Ναι, ναι. Επικυρώθηκε σήμερα την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA. Καλά κάνεις και το τονίζεις. Γενικότερα σε όλες τις διοργανώσεις και εθνικών ομάδων, Nation League, τα play-off, έχουμε και κάτι παράζ για κάτι τελευταίο. Καλό είναι αυτό ρε, τώρα με τις 5 αλλαγές. Καλό είναι γενικά να υπάρχει. Αλλάζει η φύση του αθλήματος, εντάξει. Ναι. Εκ των πραγμάτων. Τρεις αλλαγές ξέραμε εδώ και 50-60 χρόνια, πάμε στις 5. Ναι. Θυμάσαι που λέγαμε ότι θεωρητικά, πρέπει να το δούμε στην πράξη, ότι η ομάδα με την μεγαλύτερη ποιότητα και βάθος στο ρόστερ έχει εκ των πραγμάτων ένα πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν έχει 20 προσβέσεις τιμοπόλεμους και έχει στον πάγκο 2 αμυντικούς και 3 μέσους και 3 επιθετικούς, έχει μια κληθώρα επιλογών να αλλάξει το πρόσωπο της ομάδας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ναι. Το ΠΑΟΚ βέβαια έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει καρποθεί αυτό ο ΠΑΟΚ με τις 5 αλλαγές. Όχι, νομίζω τις περισσότερες φορές άνω κάτω. Τέλος πάντων, παιδί μου, δεν τον έχουν βοηθήσει και τόσο, άντε να το πω έτσι. Δηλαδή, πιο πολύ η ομάδα μπερδεύεται παρά βοηθιέται, έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα. Ναι. Αλλά δεν θυμάμαι ένα παιχνίδι που το θεωρητικό ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει ποιότητα στον πάγκο και έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, αυτό να βγει σε καλό για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή το τελευταίο δείγμα ήταν με τον Ατρόμητο στη Τούμπα. Δεν βοήθησαν οι 5 αλλαγές. Ναι. Που μπήκαν μέσα μαζικά επικαιρικά και κάναν και ντεμπούτα. Ή πέτσαν για πρώτη φορά τέλος πάντων στη Super League. Όπως ο Βρακάς πήγε παίξει μόνο κύπελο ή ο Κούτσιας. Ναι. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα λόγο που γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, για τη λιγότερη καταπώνηση των ποσοστών στην εποχή του κορονοϊού, μέχρι να λέγαμε, δεν πιστεύω. Ότι εντάξει, αυτό αποφασίστηκε, αυτό πρέπει το να εκμεταλλευτεί προς όφελός. Ναι. Γιατί αλλιώς θα το εκμεταλλευτεί μια ομάδα που έχει 14 ποσοστιαστές πρώτης γραμμής και αλλιώς μια που έχει 20. Ναι. Εντάξει, μπορείς να αλλάξει τη μισή ομάδα. Δηλαδή πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ τους μηχανισμούς για να λειτουργεί αυτό προς όφελός του. Ναι. Όταν ο αντίπαλος κουράζεται και δεν μπορεί να βάλει ο αντίπαλος προπονητής 5 παίκτες της ποιότητας του ΠΑΟΚ, οι 5 του ΠΑΟΚ να κάνουν τη διαφορά. Τα παιχνίδια που δεν έχουν πάει από την αρχή όπως τα θέλει ο ΠΑΟΚ. Okay, θα το δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλό σίγουρα για τους ποδοσφαιριστές αυτό το μέτρο. Περισσότερος χρόνος συμμετοχής, okay, ακόμα και στην αποστολή αντί για 18-20 και 5 θα μπαίνουν ως αλλαγή αντί για 3. Ναι. Εντάξει. Μπορείς να μειώσεις λίγο έτσι και τις μουρμούρες που υπάρχουν σε κάθε ομάδα, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Εντάξει, τώρα κάτι άλλο για τις 5 αλλαγές δεν έχω να πω κάτι. Απλά αυτό το οποίο ήθελα να πω αρχικά και το πήγαμε στις 5 αλλαγές ήταν ότι εν ώψη της Τετάρτης, αν ακόμα και οι δύο, εγώ κυρίως ο Τσόλακ το εστιάζω γιατί μου φαίνεται ότι ο Τσόλακ είναι πιο έτοιμος. Το να πάρουν χρόνο συμμετοχής ή να πάρει χρόνο συμμετοχής για το Σάββατο ίσως να είναι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, να το πω έτσι. Στην γενική εικόνα, γιατί το ενδιαφέρον είναι νίκη. Έτσι, απλά νομίζω ότι θα είναι καλό να παίξουν. Μετά θα είναι καλό τη νίκη είναι αυτό, ναι. Ναι, ναι. Μετά τη νίκη είναι αυτό. Ότι καλό θα ήταν να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Περισσότερο ο Αγγέ έχω την εντύπωση, γιατί συμφωνώ ότι ο Τσόλακ δείχνει πιο έτοιμος και πιο έμπειρος, μπορεί να το διαχειριστεί αλλιώς. Τώρα να σου πω κάτι, έχει ένα ενδιαφέρον αν στο μυαλό του Φερέιρα σήμερα που μιλάμε τώρα 24 Σεπτεμβρίου υπάρχει ο Ουαγγέ. Δηλαδή σε ένα τόσο παιχνίδι κρίσιμο αλλάζεις ας πούμε τον Κρέσπο που ξέρει την ομάδα, ξέρει τι μπορείς να πάρεις στο αμυντικό κομμάτι και να βάλεις τον Ουαγγέ. Δεν ξέρω, είναι λίγο δύσκολη απόφαση νομίζω. Εντάξει, θεωρητικά μπορείς να πάρεις περισσότερα πράγματα στην επίθεση από ένα ποδοσφαιριστή που σαφώς και είναι fullback και όχι stopper που εξ ανάγκης παίζει στη γραμμή. Οκ, okay, αλλά αμυντικά ίσως να υπάρχουν και παγίδες. Δηλαδή πιο σίγουρος αισθάνεσαι με τον Κρέσπο φαντάζομαι παρά με τον Ουαγγέ, χωρίς να έχουμε δει το παιδί. Ναι. Μπορεί σε βάθος χρόνου να ο Ουαγγέ να αποδεχτεί το ίδιο αξιόπιστος με τον Ισπανό και στο αμυντικό κομμάτι και περισσότερο αξιόπιστος στο επιθετικό. Των πραγμάτων νομίζω θα είναι καλύτερος. Αλλά είναι το παιχνίδι
πολύ τελικός για να παίξει ένα παιδί, ξέρω εγώ. Ναι. Ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή όντα στον πάγκο και αν το μάτς χτύπα ξύλο δεν πάει στον πάγκο και χρειαστεί περισσότερο επίθεση και από τις τέργες. Οκ, okay, αλλά για βασικό δεν νομίζω να υπάρξει μυαλό του Φερέιρα σε αντίθεση με τον Τζόλακ που νομίζω ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο Βόλο και θα είναι ο πρώτος επιθετικός του ΠΑΟ κόντρα στους Ρώσους. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά θεωρητικά τώρα, εντάξει. Ναι. Γενικότερα ο Φερέιρα δεν είναι προπονητής που μπορείς να τον πιάσεις εύκολα. Και από τη στιγμή που του πάει το ξεκίνημα της χρονιάς, έχει πάρει και αυτός πόντους και μπορεί, ξέρεις, να κάνει πιο εύκολα πράξη της σκέψης του, που δεν είναι και πολύ ξεκινά παρά ορθολογιστικές. Το λέει και ο ίδιος συνεχώς ότι μου αρέσει το ρίσκο, μου αρέσει το ρίσκο, μου αρέσει το ρίσκο. Άρα λοιπόν μπορεί να μην τον πιάσουμε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι προπονητής που πάει πάνω στην πεπατημένη και είχαμε ένα δείγμα γραφής ξεκάθαρο όπως ήταν με τον Λουτσέσκο ή με τους προηγούμενους, που πάνω κάτω μπορούσε κάποιος να διαβάσει την 11. Ακόμα και καμία σχέση να μην είχε με την ομάδα, θα μπορούσε να προβλέψει τους 11 ή τουλάχιστον τους 10. Τώρα με τον Φερέιρα είναι τα πράγματα λίγο αλλιώς, αλλά πολύ σωστά το έθεσες, πέρα από τη νίκη το Σάββατο και να μην υπάρξει ο παραμικρός τραυματισμός ούτε καν κάποια κάκωση, είναι το τι πρόσωπο θα δείξει ο Τσόλα και ο Αγγέ, αν αγωνιστεί ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο. Στεριό, μια που αναφέρθηκε. Το κανένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο, ναι. Mm-hmm. Σε τραυματισμό του Ροντρίγκο είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, ή εγώ νομίζω ότι έπρεπε να έχει γυρίσει πιο νωρίς. Όχι, καλά πάμε. Όχι, είμαστε, έχει ακόμα. Okay, okay. Έχει ακόμα. Ναι. Μιλούσαμε για 6 εβδομάδες μίνιμουμ, υπάρχει ακόμα. Mm-hmm. Έχει ακόμα. Mm-hmm. Δεν είναι εκτός χρονοδιαγράμματος. Okay, okay. Νομίζω okay. Ο Ροντρίγκο ο Άρες θα υπολογίζεται, έχω την αίσθηση, Νίκο, από τη διακοπή του Οκτωβρίου και μετά για τις εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Θα έχει αρχίσει λογικά, αν όλα πάνε καλά, να μπαίνει και στις προπονήσεις. Θα υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος και νομίζω θα είναι πιο ομαλή έτσι η επιστροφή του. Γιατί σαφώς θα χρειαστεί, θα πω εγώ, και μία εβδομάδα τουλάχιστον προπονήσεων για να επιστρέψει και να υπολογίζεται κανονικά. Mm-hmm. Εντάξει, γιατί είναι σημαντικό το διάστημα που έχει μείνει εκτός. Αυτά για τον Τσόλακ, αυτά για τον Ουαγγέ. Καλή τύχη και στους δύο, γιατί να είναι όπως όλοι οι παίκτες του Δικεφάλου, υπάρχουν προσδοκίες και από τους δύο. Περισσότερο βέβαια από τον Τσόλακ, γιατί έχει περισσότερες ευθύνες ο επιθετικός, όπως έχει και περισσότερη δόξα όταν στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι έχει και περισσότερες ευθύνες και περισσότερες προσδοκίες. Θέλει ο κόσμος να δει ένα νέο Πρίγιοβιτς. Ναι. Όχι απαραίτητα στο στυλ του Πρίγιο, αν και μοιάζουν οι δύο προσδοκίες. Είναι που να τη βάζει μέσα, ρε παιδί μου. Τη λύκη οι δύο γερά κορμιά. Να βάλει την μπάλα μέσα. Αυτή είναι η ουσία. Με να βάλει την μπάλα με μέσα. Το αριστερό, το δεκτή, το κεφάλι, με τη γάμπα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Mm-hmm. Από την αστριβούλα που λέγαμε χθες και τα πέναλτι. Mm-hmm. Ας έχει την αποτελεσματικότητα του Πρίγιοβιτς ή τουλάχιστον να βάλει την μπάλα στα δίχτυα μία φορά στις τρεις τελικές που του παρουσιάζονται υπό καλές συνθήκες. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή ο Πρίγιοβιτς είχε φτάσει στο εκπληκτικό 1-2, εντάξει. Α, στον Πρίγιοβιτς σε κάποια φάση, φίλε, την έβαζε να μην πω και με τι. Την μπάλα μέσα. Ναι. Το 1-2 θα το ζήλευαν μια εποχή και παίξει του πάω στο μπάσκετ. Όχι μια εποχή. Συμβολές υπήρξε τρικυμία. Πέρυσι δεν θυμάμαι γιατί έχεις βυστεί όλη χρονιά από τον Μπράβο Στέργιο. Μπράβο Στέργιο. Πάντα τέτοια φίλε. Έτσι. Δεν θυμάμαι κάτι. Ναι. Άσε που ο ΠΑΟΚ θα σώνονταν και αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός. Εντάξει, να το λέμε και αυτό. Να μην νομίζουν ότι ο Παγκολίνος θα έκανε η ομάδα. Πόσα μάτια είχαν μείνει, 5 ή 6, 5 πρέπει να είχαν μείνει, ή 6. 6 μάτια είχαν μείνει, 6. Είχαν μείνει 6 παιχνίδια νομίζω. Ναι. Θα έχει κάνει το λιγότερο ομάδα 5-6. Εντάξει και θα. Ούτε 3 νίκες θα κάνει ομάδα, να ξέρεις. Στέργιο, τι θα πλάκα κάνεις. Ούτε 3. Για το Σάββατο, πού περιμένεις διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, γιατί προφανώς και η ενδεκάδα θα είναι η ίδια με την Τρίτη. Κοίταξε. Διαφοροποιήσεις λογικά περιμένουμε σε όλες τις γραμμές, mm-hmm. λίγο πολύ. Δεν ξέρω αν θα πάει σε ένα πιο έτσι ριζοσπαστικό rotation, δηλαδή σκεφτόμουν ότι δεν χρειάζεται χρόνο ξεκούρασης ο Γιαννούλης. Μπορεί και να μην χρειάζεται, γιατί είναι ένα παιδί που το βλέπουμε και το χορτάρει. Ότι... Ο Νίλσεν Περέιρα. Α, ναι, σωστά. Ναι, ρε φίλε, πω αυτό τον έχεις ξεχάσει εντελώς. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου αυτό. Πολλοί τον έχουν ξεχάσει, όπως έχουν ξεχάσει και τον Ινούα, ξέρεις. Δεν υπάρχει ο Γεωργιανός. Τον δηλαδή, Ινούα δεν ξέρω, φίλε, αν είναι σε φάση να βοηθήσει, δεν ξέρω. Τώρα στο ξεκίνημα. Ακούω και φίλος του ΠΑΟΚ στο Λίμπερο έτσι κατά διαστήματα, ότι δεν έχουμε άλλο χάφ, είναι ο Ελκαντουρί, ο Εστίτη και ο Σβάμπ. Mm-hmm.
Ο Νινούα δεν υπάρχει πουθενά. Okay. Υπάρχει ο Περέρα, υπάρχει ο Νινούα, υπάρχει ο Τσιγκάρας. Οκ, okay, δεν είναι ο Βόλος τώρα κάποια ομάδα που να χρειαστεί ο Πάου να βάλει ό,τι καλύτερο έχει. Δηλαδή προς Θεού. Okay. Δεν είναι και η ομάδα βέβαια που θα πάει να κάνει σε τουρισμό όπως πάμε εμείς για τα Τσίπουρα ορισμένες φορές όταν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ και θα φύγεις με το διπλό γιατί είσαι ο πρώην πρωταθλητής. Καμία σχέση. Νομίζω δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη απώλεια. Οκ. Okay. Ούτε είμαι από αυτούς. Νομίζω δεν είναι και η ομάδα κανένας ότι ποιος Βόλος τώρα έχουμε την Κράσνονταρ. Εντάξει, δεν λειτουργεί έτσι. Ναι. Γιατί αν πάμε έτσι μετά θα λέμε ποιος Αστέρας Τρίπολης παίζουμε με την Γιουβέντους, ποιος Αστέρας Τρίπολης παίζουμε με την Μπάγκερ και θα παλεύει ο ΠΑΟΚ να τερματίσει τρίτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει τελεία και παύλα. Χωρίς ανάλυση, ας βρει τον τρόπο να τον βρει ο Φεραίρα και παίκτης. Ο Γιαννούλης ίσως ξαναλέω, γιατί δεν είμαι και εσείς με τα εργομετρικά, αλλά η εικόνα του Γιαννούλη σε όλα τα μάτια μέχρι τώρα και πέρσι και όσο οι άλλοι αρχίζουν και καταραίουν, ο Γιαννούλης έχει δυνάμεις να μην το ματιάξουμε, δηλαδή το είδαμε και στο Κράσνονταρ, είχε δυνάμεις μέχρι το 93. Εντάξει. Δεν θα είναι άσχημο να ξεκουραστεί λίγο, να μην πάρει 90 λεπτό, θα πω εγώ. Καλό θα του κάνει, κακό δεν θα του κάνει. Μπορεί να δούμε τον Μιχάη στη θέση του Ίγκασον ή του Βαρέλα. Δεν ξέρω. Okay, γιατί θα υπάρξει και μια αλλαγή. Μπορεί να δούμε το πείραμα του Μπίσες Βαρ πάλι στα δεξιά, αν και με την εικόνα του και στη Ρωσία ο Μπίσε, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Μπορεί να δούμε τον Ουαγκέ στα δεξιά. Του λέει εντάξει, ο αντίπαλος δεν είναι κάτι το φοβερό. Αν είναι καλά τα αργομετρικά και είναι σε καλή κατάσταση, θα το μάθουμε αύριο μεθαύριο. Μπορεί να παίξει και ο Σενεγαλέζος. Εντάξει. Καλό θα είναι και ο Ελκαντουρί να πάρει μια ανάσα. Και ο ΣΒΑΠ θα σου λέγω ότι είναι καλό να πάρει μια ανάσα, αλλά ναι, δεν ξέρω αν γίνεται. Πάντως με τον Ατρόμητο η απουσία του Ελκαντουρί έκοψε την ομάδα στα δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε ή την οδηγία ο Βαρέλα, γιατί η μπάλα δεν έφτανε εύκολα από την άμυνα στην επίδεση με την απουσία του Μαροκινού. Γι' αυτό είδαμε με τον Ατρόμητο πολλές γιόμες από τον Βαρέλα. Ναι. Που δεν είχαν αποτέλεσμα. Εντάξει. Να δούμε τον Τζόλακ στην επίθεση, να ξεκουραστεί ένας εκ των Ζίβκοβιτς Πέλκα. Εντάξει, έχει επιλογές. Τώρα το έλεγα και το μεσημέρι, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει γεμάτο ρόστερ για τους ομίλους του Champions League, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα έχει. Και καλό θα είναι να μην υποβαθμίζουμε ούτε το ρόστερ, ούτε να τα περιμένουμε όλα πρωτοκλασσά τους. Όταν είσαι το ρόστερ του ΠΑΟΚ και καλείται να παίξει ένα παιχνίδι όπως αυτό με το Βόλο, πρέπει να δείξεις αυτά που πρέπει να δείξεις. Και να πάρεις την νίκη βασικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Απλώς πάντα λέμε ότι ακόμα δεν το έχουμε δει στην πράξη. Καλό θα είναι να το καθαρίσει πάνω από νωρίς. Δηλαδή ας κάνει ένα 0-2 στο πρώτο μέρος και να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή πόσο πιο εύκολο θα γίνει το έργο του Φερέιρα, να δώσει χρόνο και τον Ουαγκέ, να βάλει κάποιον άλλον, τον Περέιρα, τον Ενινούα. Εντάξει. Αυτά για το μάτς. Τώρα τι να σου πω. Το ξαναλέω, το λέγαμε και χθες, ο Βόλος δεν μου προκαλεί έτσι κάποια θετική εντύπωση, οκ. Okay. Δεν ξέρω αν θα παλέψει για τη σωτηρία του. Ναι. Εντάξει, αν και οι ομάδες του Αχιλέα Μπέγου βρίσκουν τον τρόπο και σώζουν την παρτίδα. Εντάξει, δηλαδή όσο κακός και να είναι ο Βόλος, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, γιατί μπορεί κάλλιστα μετά από μια, δύο, τρεις, πέντε εβδομάδες να έχει καλύτερο πρόσωπο, πήρε ένα διπλό στο Περιστέρι. Δεν ξέρω πόσες ομάδες θα μπορέσουν να φύγουν από το Περιστέρι με το διπλό. Εντάξει. Τρεις βαθμοί. Φαντάζομαι ότι δεν είναι απογορευτικό για τον Βόλο να σκέφτεται να πάρει βαθμό από τον ΠΑΟΚ. Το σενάριο για βαθμούς μου φαίνεται δύσκολο να πάρει ο Βόλος. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ extreme. Να χάσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή ξέρουν και οι αντίπαλοι ότι πάντα πριν από μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς ο ΠΑΟΚ δεν τα πάει και ιδιαίτερα καλά. Και πολλές ομάδες. Αλλά ο ΠΑΟΚ ειδικά το έχει πληρώσει είτε πριν από μεγάλα παιχνίδια ή μετά από μεγάλες προκρίσεις. Το στραβοπάτημα είναι ιδιαίτερα πιθανό. Σαφώς και ο Βόλος νομιμοποιείται να έχει βλέψει ότι μπορεί τουλάχιστον να μην χάσει. Άρα λοιπόν επαφείται στο παίκτη του ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 6.30 να μπουν στο γήπεδο, όπου νομίζω έχουμε όλοι έτσι
θετικές αναμνήσεις, αν εκτελέσουν με την πεζογέφυρα, να βάλουν ένα γκολ, να βάλουν και ένα δεύτερο και μετά να σκέφτονται το παιχνίδι με την Κράσνοντα. Mm-hmm. Εντάξει. Και ξαναλέω, mm-hmm. πολύ 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 σημαντικό να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Ναι. Καλά κάνεις και το τονίζεις. Αυτό είναι σημαντικό όντως. Καλά κάνεις και το τονίζεις, γιατί... Το χορτάρι από το είδε στο μάτι με τον Άρη από την τηλεόραση μου φαίνεται σε καλή κατάσταση. Οκ. Okay. Τα γνωστά. Ούτε ο Βόλος θα ασκήσει ιδιαίτερη πίεση. Έχει κάποιες παίκτες με ποιότητα. Αλλά οκ. Okay, να μην τρελαθούμε. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και δεν σκέφτονται όλοι το μάτι με την Κράσνοντα, θα πάρει τους, τους τρεις βαθμούς. Mm-hmm. Για να γίνουν όλα πιο ομαλά τις μέρες μετά που θα απομένουν μέχρι να έρθει στη Θεσσαλονίκη η Κράσνοντα. Ναι. Αυτά mm-hmm. για τα αγωνιστικά. Στα γύρω-γύρω αναφέραμε στο ΠΑΟΚ 24 ότι ο Μιχόγεβιτς είναι καθοδόν για τη Σμύρνη, δεν ξέρω αν έχει φτάσει. Για να τελειώσει με τη γραφή του είναι Γκεσδέπε. Mm-hmm. Κλείνει έτσι ένας κύκλος ενός ποδοσφαιριστή που δεν βγήκε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω δεν είναι κακός στόπερ. Εντάξει, αλλά δεν είναι και τουλάχιστον δεν έδειξε ότι είναι ο top που μπορεί σε ένα-δύο χρόνια να αποτελέσει βασικό και αντικατάσταση. Στέργιο, νομίζω του λείπει το τον είχε, τον είχε αγοράσει το Μιχόγεβιτς. Τον είχε αγοράσει τον Γενάρη του 18 με 300.000 ευρώ από τη Σαράγεβο, από την ομάδα του Τσίμηρο. Ναι, ναι. Είναι και η Σικοριανή και όλα ο Τσίμηρο με τον Μιχόγεβιτς. Ο Τσίμηρο είχε βγει, ο Μιχόγεβιτς δεν βγήκε. Δεν ξέρω ακόμα λεπτομέρειες για τα οικονομικά. Mm-hmm. Δεν νομίζω και ο ΠΑΟΚ να πάρει ανάσα από τον Μιχόγεβιτς. Δηλαδή με το συμβόλαιο του να λύγει το Δεκέμβριο και ο παίκτης να μην υπολογίζεται, οκ, okay, να είχαμε να λέγαμε νομίζω. Ναι. Απλώς αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός και αν είχαν βάσει τους Γερμανούς, δεν τους έχω για παπατζίδες γενικότερα, νομίζω ότι θα βρισκόταν ομάδα να δώσει 800.000 ευρώ στην ΑΟΕ και αυτή να τάδινε στον ΠΑΟΚ για να πάρουν το Μιχόγεβιτς. Γιατί γράφει, θυμίζω, και η Βεντεβρέμις και η Σπαρτάκ Μόσχας και ορισμένες έτσι γερμανικές ομάδες. Mm-hmm. Αλλά στην εποχή του κορονοϊού θυμάσαι, τα είχαμε αναλύσει. Ναι, ναι. Οι ομάδες αναπροσαρμόζουν αυτού του Βεληνικού σε τα πλάνα τους, εντάξει. Mm-hmm, mm-hmm. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία να έχει και ο Μιχόγεβιτς. Μειώνονται έτσι οι εκκρεμότητες για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να δούμε. Δεν έχει και λίγες ακόμα. Δεν έχει και λίγες ακόμα, Δεν έχει. Ότι... Mm-hmm. Κοίταξε, είναι ο Άρντα, εντάξει. Είναι ο Άρντα. Νομίζω η εκκρεμότητα είναι και ωραία. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν προπονείται με την πρώτη ομάδα, δεν υπάρχει νομίζω στο μυαλό κάποιου του Φερέρα ή κάποιου άλλου να υπολογίζεται για τρίτο θεματοφύλακα και δεν το θέλει το ίδιο, εντάξει. Ναι. Δεν είναι κάποιος 18χρονος που ξεκινάει τώρα και μόνο που είναι στη Θεσσαλονίκη χαίρεται. Mm-hmm. Έχει ο άνθρωπος μια καριέρα που τη λέει και καλή. Ναι. Έχει παίξει σε καλά κλαμπ και σε καλά πρωταθλήματα στη Μεξικό, στην Αργεντινή. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να βρεθεί μια λύση και με το Ρέι που και αυτό δεν έπιασε. Νομίζω λόγω ιδιοσυγκρασίας περισσότερο και όχι λόγω ποιότητας ή ικανότητων κατά το τέρμα. Mm-hmm. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και με το Λίρατζι που κακώς για μένα δεν υπολογίζεται από τον Φερέιρα. Το έχουμε ξαναπεί, να μην το ξαναπιάσουμε. Πολλοί νομίζουν ότι είναι εκκρεμότητα και μου λένε, αλλά θυμήθηκα κάτι στις δηλώσεις του Γάλλου που λέει ότι είχα λύσει το συμβόλαιο μου νωρίτερα από το δεκ... με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ναι, όντως κάτι είχε πει αυτό τώρα που το λες. Ναι, και εμένα κάτι μου θυμίζει αυτό. Το συμβόλαιό του τελείωνε τον Δεκέμβριο που μας έρχεται. Έχει δηλώσει και ο ίδιος τον Ιούνιο, κάπου εκεί τέλος πάντων, ότι το έλυσα νωρίτερα για να ψάξω ομάδα να συνεχίσω την καριέρα μου. Εντάξει, δεν υπάρχει, μου λένε, στην εξίσωση. Όχι ότι αν υπήρχε θα κάναμε και πολλή κουβέντα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγωδία, ο Μουλέν. Ναι. Έχει παίξει διψήφιο αριθμό λεπτών. Νομίζω έχει παίξει ένα μάτς 27 λεπτά. Ναι. Ο Μουλέν. Ο αντικαταστάτης του. Το τσίμηρο του. Ναι, βέβαια. Βέβαια. 1,5 εκατομμύριο πάω ξυλέγγυα. Mm-hmm. Από το Μουλέν δεν βγάζει τη χαστούρα. Από το Μιχόγεβιτς, οκ, okay, οι 300.000 δεν είναι ένα ποσό μεγάλο. Οκ, okay, έκανε μια κίνηση, δεν βγήκε. Όπως έχεις κάνει κινήσεις που έχουν βγει. Εντάξει, αλλά για το Μουλέν δεν. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες, οι βασικές. Εντάξει, καλό θα είναι να λειτουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά νομίζω δεν είναι στην κορυφή της ατζέντας του Ρέμπε. Ναι. Εντάξει, έχει πιο σοβαρά θέματα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, mm-hmm. από το που θα πει η ομάδα ο Άρντα. Ναι. Έχει το Champions League, έχει την προσπάθεια που θα γίνει μετά για περαιτέρω ενίσχυση με τα εκατομμύρια τάβρους λίγες εξασφαλισμένα. Οκ, okay,
Καλό θα είναι βέβαια κάποια στιγμή να τελειώνει και αυτή η ιστορία με τον Ουάρτα, γιατί εντάξει, προσωπικά εμένα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Θυμάσαι από πέρσι που έλεγα ότι δεν πιστεύω να ξαναφορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μαζί τα λέγαμε. Κλονίστηκα λίγο με την ανανέωση του συμβολέου, αλλά έγινε προφανώς για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βγάλει ένα μέρος της χασούρας που έχει από την επένδυση στον Αιγύπτιο. Εντάξει, αν βρει ομάδα, καλώς. Αν δεν βρει, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω να ξαναγίνει και νέα ανανέωση συμβολέου το Άμενε Ουάρντε. Ωραία. Okay. Ωραία, Στέργιο. Αυτά εν ολίγης. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Έτσι. Είπαμε, τα ζητήματα είναι διάφορα. Δεν... Κάποια φεύγουν, κάποια έρχονται. Δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό. Πράγματι, άλλα ζητήματα βλέπετε. Όχι ο Ουάρντε, όχι ο ένα, όχι ο άλλο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Έτσι, τραβήξαμε και λίγο παραπάνω με τον Στέργιο. Πάμε διάλειμμα τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε λίγο τι γίνεται και στα του μπάσκετ. Μπορεί να είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε στο ΠΑΟΚ Κωστάς στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Έτσι, είπαμε κάποια πράγματα για τα του ποδοσφαίρου. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε κάτι που προέκυψε πριν από λίγο, αλλά είναι μια αναφορά που δύσκολα μπορεί να προκύψει κάτι σοβαρό από εκεί, και αναφέρομαι στο όνομα του 23χρονου Αλβανού επιθετικού, ο οποίος ανήκει στην Μπαρτσελόνα και λέγεται Ρέι Μανάι. Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της Καταλανικής Sport, είναι μια εφημερίδα που okay, είναι εκεί στην Καταλωνία, ο Πάο και η Κασίμπας έχουν ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Μάλιστα γράφεται μέσα ότι ουσιαστικά στην κουβέντα που έκανε ο Πάο και τον Ουαγγέ στο τραπέζι έπεσε και το όνομα του Μανάι. Παίκτη που πέρσι συνολικά σε 20 παιχνίδια είχε 5 γκολ, έχει παίξει με την Βίτο Μάτζ Μπαρτσελόνα από τον Ιανουάριο και μετά. 9 παιχνίδια εκεί με 2 γκολ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι μια πιθανή επιλογή. Το ότι μπορεί να έγινε κουβέντα μπορεί να έγινε, αλλά έχει αποκτηθεί ο Τσόλα και δεν ξέρω αν ο Πάο θα πάει και για άλλο επιθετικό ή τέλο πάντων θέλει να ανοίξει ένα τέτοιο διάβλο επικοινωνία με την Μπαρτσελόνα και όλα αυτά. Έτσι το αναφέρουμε, αναφέρουν ότι γράφουν οι Ισπανοί. Αν θα προκύψει κάτι θα το δούμε στην πορεία. Να πάμε λίγο στα του μπάσκετ, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Όπως είπα και πριν στο ξεκίνημα, υπήρχε μάλλον στο προγραμματισμό το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Πανιόνιο για το κύπελο. Έχετε διαβάσει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 το τι ακριβώς γίνεται με τον Πανιόνιο, που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει ούτε διοίκηση ούτε ομάδα. Αυτό το οποίο λεγόταν τις προηγούμενες ημέρες ήταν ότι θα κατέβει με το εφηβικό για να παίξει αυτό το παιχνίδι, ώστε να μην τιμωρηθεί με -2, γιατί αν δεν κατέβει ξεκινάει με -2 στο πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει ότι είναι καταδικασμένος για να πέσει εφόσον συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Χθες διαβάσατε και ένα ρεπορτάζ μέσα στο ΠΑΟΚ 24 με αφορμή κάποιες δηλώσεις εκεί του μεγαλομετόχου, του κ. Χρυστοδουλόπουλου, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη τύπου θέλοντας να εξηγήσει την κατάσταση. Λέγεται στην Αθήνα, γράφεται, ότι είναι σε επαφές με επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν. Έχει υπάρξει ένα σενάριο που θέλει τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο να αναλαμβάνει μαζί με τον Κώστα Μίση σε θέση τεχνού διευθυντή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το παιχνίδι δεν θα γίνει το Σάββατο με τη σημερινή ανακοίνωση σε ΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το άλλο Σάββατο, ή τέλος πάντων προγραμματίστηκε να παίξει το άλλο Σάββατο, να το πω έτσι, για να είμαστε πιο ακριβείς. Δεν ξέρω αν ο Πανιόνιος μέχρι το άλλο Σάββατο θα είναι σε θέση να κατεβάσει ομάδα. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι για να κατεβάσει ομάδα δεν μπορεί να έχει μόνο το εφηβικό. Πρέπει να έχει 8 συμβόλαια και εφήβους. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχει κάτι τέτοιο. Αλλά η ουσία για τον ΠΑΟΚ είναι ότι είτε παίξει με εφήβους ο Πανιόνιος, είτε παίξει μια κανονική ομάδα, αν το παιχνίδι γίνει κανονικά, ο ΠΑΟΚ καλείται μετά από 7 μήνες αγωνιστικής απραξίας να παίξει 3 μάτς μια εβδομάδα. Στη λογική ότι ο Πανιόνιο θα το κερδίσει. Ακολουθεί καπάκι μέσα στην εβδομάδα την μεθεπόμενη το επόμενο παιχνίδι του κυπέλου. Δηλαδή είτε με το Χαρίλο Τρικούπι είτε με τη Λάρισα παίζουν αυτό το Σάββατο. Και μετά η έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για τις 10 Οκτωβρίου με το Λαύριο. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ακούγεται αυτό. Στη λογική ότι μιλάμε για 7 μήνες αγωνιστικής απραξίας. Και επίσης σε αυτό μπορούμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε τελευταίο φιλικό με τον Προμηθέα στην Πάτρα το περασμένο Σάββατο, 19 του μήνα.
και θα κληθεί να παίξει το επόμενο του παιχνίδι, αν τέλος πάντων ο Πανετολικός κατέβει, 14 μέρες μετά. Έχει γίνει λίγο ανωκάτω η προετοιμασία του. Δεν μπορεί να παίξει κάποιο φιλικό αυτό το Σαββατοκύριακο προφανώς με κάποια ομάδα έτσι Basket League, καθώς οι περισσότερες έχουν αγωνιστική δράση στο κύπελο. Και έχει γίνει λίγο η προετοιμασία του ό,τι να είναι. Έτσι, με τη σημερινή απόφαση που ξαναλέω ότι δεν ήταν έκπληξη. Δεν την περιμέναμε οι περισσότεροι. Και στον ΠΑΟΚ λέγανε ότι το πιθανότερο είναι να κατέβει ο Πανιώνας με το φιδικό. Να κατέβει να παίξει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η απόφαση της ΕΟΚ. Οπότε το πρόγραμμα λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τον Πανιώνιο. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του στο Παλατάκι, έτσι. Εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο του, θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού του Χαρλέο Τρικούπ με τη Λάρισα. Πάλι στο Παλατάκι. Και το τζάμπολ της Basket League 10 Οκτωβρίου πάλι με το Λαύριο στο Παλατάκι. Είναι περίεργο. Βλέπετε όσοι το παρακολουθούν το άθλημα, οι ομάδες που ξεκίνησαν στο Super Cup, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας και το Περιστέρι, ότι είναι η διαδικασία της επιστροφής στην αγωνιστική δράση δεν είναι τόσο εύκολη, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το διάστημα που δεν υπήρχε αγωνιστική δράση στο μπάσκετ. Στο Super Cup έγιναν δύο εκπλήξεις, και το Περιστέρι κέρδισε τον Πανιόνιο και ο Προμηθέας κέρδισε την ΑΕΚ, και παίζουν αυτοί σήμερα τελικό σε 9 η ώρα. Οπότε λοιπόν είναι λίγο ζόρικη η κατάσταση για τον Μέξα και τους παίκτες τους. Είναι το γεγονός ότι σχεδόν σε όλη την προετοιμασία ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί πλήρης. Και τα ζητήματα και παραμένουν και προκύπτουν και καινούργια. Δηλαδή σήμερα το καινούργιο είναι το κάταγμα το οποίο επέστη ο Γιώργος Τζαλμπούρη στον αντίχειρά του, στον αριστερό του αντίχειρα. Στη χθεσινή προπόνηση χτύπησε, σήμερα έγινε η εξέταση και φάνηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα. Κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα για περίπου μια εβδομάδα θα είναι εκτός και μετά θα γίνει επανεξέταση για να δει τι κατάσταση είναι. Και μάλιστα είναι και στο χέρι με το οποίο σουτάρει. Είναι και αυτό ένα ζητηματάκι. Και παραμένουν εκτός ο Χέρντον εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Χέρντον έχει χάσει όλα τα φιλικά, ο Αμερικάνος ψηλός. Και ο Κακλαμανάκης, ο οποίος συνεχίζει θεραπεία του για να ξεπεράσει το διάστημα το οποίο έχει. Ο Κακλαμανάκης, ο οποίος και αυτός έχασε τα φιλικά με την ΑΕΚ στην Αθήνα, το Λαύριο και με τον Προμηθέα. Ίσως σε αυτό, όσον αφορά την επιστροφή των τραυματιών, να είναι καλό για τον ΠΑΟΚ ότι πάει μια εβδομάδα πίσω η έναρξη της σεζόν του, αλλά από την άλλη είναι ζόρικη η κατάσταση. Είναι περίεργη. Γιατί βάζουμε όλο αυτό το οποίο λέμε, το γεγονός ότι έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι και με πρέπει νίκης, έτσι, και με τον Πανιόνιο, με τη Λάρισα, το Χαρλοτρικούμπι, το Λαύριο, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, και δεν έχει και αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί είναι δύσκολο να κλειστεί κάποιο φιλικό τέλος πάντων αυτό το διάστημα. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάτι τελευταία στιγμή για να γίνει ένα φιλικό μέσα Σαββατοκύριακο, έστω και με ομάδα Α2. Αν και αυτό πάλι είναι δύσκολο, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο. Οπότε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει επίσημο παιχνίδι χωρίς να έχει αγωνιστική δράση δύο εβδομάδες, και χωρίς να έχει αγωνιστική ετοιμότητα δύο εβδομάδες, κάποιο φιλικό, και θα πάει να παίξει μέσα μετά από 7 μήνες, 3 μάτς σε 7 μέρες. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο αυτό για την ομάδα. Συν το γεγονός ότι οι απουσίες που υπάρχουν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιτρέπουν και τόσο πολύ την σωστή λειτουργία της, έτσι. Και το κακό είναι ότι, το έξτρα κακό μάλλον, είναι ότι οι απουσίες αυτές όλες είναι και σε συγκεκριμένες θέσεις. Δηλαδή λείπει ο Χέρντον που παίζει στη ρακέτα, λείπει ο Κακλαμανάκης που παίζει στη ρακέτα, έχει τραυματισμό του Τσαλμπούρη που είναι επίσης στη ρακέτα, και ο μικρός Ιατρίδης που, okay, μπορεί να μην έχει κάποιο ρόλο βασικό, αλλά είναι και αυτός παίκτης ψηλός, και αυτός έχει ένα θεματάκι από χθες, ένα διάστρεμα, έστω και μικρό, αλλά και χθες έμεινε εκτός προπόνησης και σήμερα θα μείνει για δύο-τρεις μέρες ακόμα. Γενικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ γίνεται με τεμποδίων, γίνεται με απουσίες, και χαλάει και ο προγραμματισμός του τώρα με αυτή την απόφαση να πάει μια εβδομάδα πίσω το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, είτε γίνεται δεν γίνει. Έτσι, το αναφέρω και αυτό, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ με όσα γίνονται με τον Πανιόνιο. Τέλος πάντων, το κρατάμε το συγκεκριμένο κομμάτι, το βλέπουμε. Απλά είναι λίγο ερωτηματικό
το πώς θα πάει η προετοιμασία. Και επειδή ξαναλέω, θα ξεκινήσει με τρία μάτς λογικά μέσα σε 7 μέρες και σε όλα αυτά τα μάτς θα έχει τυπήσει τις νίκες από το ξεκίνημα. Είναι απαιτητικό, θα μου πεις, είναι ο Πανιόνιος όπως είναι. Ναι, οκ, εντάξει, λογικά θα τον κερδίσει. Η Λάρας είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε αργά, αλλά έχει βάλει παίχτες όπως ο Τζέρι Σμιθ, όπως ο Μπράντον Ρας, ο οποίος έμεινε τελικά. Είτε είναι ο Χαρόλος Τρικούς, που είναι και αυτή η ομάδα που δουλεύει εδώ και καιρό. Θα παίξει την πρεμιέρα του με το Λαύριο στο Παρατάκι. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ περίεργη συνθήκη για την ομάδα αυτή. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις σήμερα από τον Θανάση Χατζόπουλο, τον διοικητικό επικεφαλής του ΠΑΟΚ, και χρηματοδότη ουσιαστικά της καινούργιας προσπάθειας, ο οποίος τόνισε και πάλι μιλώντας στην κρατική τηλεόραση ότι είναι μεγάλη ανάγκη να στηριχθεί η ομάδα από όλους με οποιονδήποτε τρόπο. Τόνισε ουσιαστικά ότι οι συγκυρίες είναι δύσκολες, όπως και να το κάνουμε. Συνεχίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ψάχνουν χορηγίες, να ψάχνουν έσοδα. Σήμερα ανακοίνωσαν και την ανανέωση της συμφωνίας με τη Λουξ. Έχουν προηγηθεί και κάποιες ακόμα ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με χορηγούς και υποστηρικτές. Περιμένουμε και το τελικό που έχει να κάνει με το τουλουπικό συμβόλαιο της ΕΡΤ. Νομίζω είναι μόνο το τυπικό κομμάτι. Ωστόσο καλό είναι να αποτυπωθεί και τυπικά και να τελειώσει αυτό το θέμα, το οποίο είναι μια συμφωνία για 3 χρόνια και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ. Είναι μια συμφωνία που ουσιαστικά μιλάμε για ξεχωριστές συμφωνίες Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού όταν έρθει η ώρα να επιστρέψει, και μιας πιο κεντρικής διαχείρισης των άλλων με καλύτερα χρήματα. Και για μένα το σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μόνο αυτό και τα έσοδα που είναι να έρθουν τώρα, είναι ότι μιλάμε για μια συμφωνία τριετή. Οπότε η κάθε ομάδα θα μπορέσει να υπολογίζει και να ξέρει ακριβώς για φέτος και για τα άλλα 2 χρόνια το τι έχει από το τηλεοπτικό. Γιατί αυτό κάθε χρόνο είναι ερωτηματικό. Ξεκινάνε οι ομάδες και ό,τι έρθει. Είναι σημαντικό. Έτσι, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Απλά το λέω, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα και τυπικά, αλλά νομίζω η συμφωνία είναι έτσι οριστική για αυτήν την περίπτωση. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα, για το ΠΑΟΚ 24. Μαζί μας φυσικά ήταν το stoichiman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα με ρουλέτα και blackjack, για δυνατές κινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας, με το Serie Application, το οποίο έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερί και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια στο stoichiman.gr ολοκληρωμένο προϊόν με cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο custom service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κέντρο διαβίου μάθησης Data Labs μαζί μας, έτσι, σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Αν θέλετε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, αν θέλετε κάτι παραπάνω, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε τα εφόδια για να δουλέψετε στο τομέα του τουρισμού. Με σεμινάρια φυσικά στην πληροφορική, προγραμματισμός, ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου. Όλα αυτά στα Data Labs και φυσικά πολύ σημαντικό για τις ημέρες που περνάμε, η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων αλλά και των εξετάσεων πιστοποίησης από το σπίτι σας. Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην online εκπαίδευση, η Data Labs εγγυάται με ασφάλεια την επιτυχία. 2310 22 29 62 το τηλέφωνο επικοινωνίας, datalabs.edu.gr ή η ιστοσελίδα ή τα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Εθνικής Αμήνης 14α. ΚΔΑΠ Ευκαρπίας επίσης μαζί μας, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Για εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας, ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972230121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail www.ευκαρπίας.gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα εδώ, μετά στο Τρέγια, με Ζάχο Ντρούλινγκ, με τις δικές σας γραμμές, τρίωρη κιόλας. Έχει αυξηθεί η διάρκεια της. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο στις 7.30 του Θεού θέλοντος και χειρού επιτρέποντος. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.